Λέσβος. Η Λέσβος βρίσκεται στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και είναι το τρίτο μεγαλύτερο νησί της πατρίδας μας μετά την Κρήτη και την Εύβοια. Σύμφωνα με την απογραφή του 11, 85.000 κάτοικοι ζουν εδώ. Το οδηπορικό μας θα ξεκινήσει από τη Μυτιλίνη, που είναι και η πρωτεύουσα. Με 28.000 περίπου κατοίκους, είναι το διοικητικό, εμπορικό και πνευματικό κέντρο του νησιού. Η ίδρυσή της χρονολογείται στα μέσα του 11ου αιώνα π.Χ. και έκτοτε υπάρχει αδιάσπαστα μέσα στον χρόνο. Η πρώτη κάτοικη του νησιού ήταν η Πελασγή και κατόπιν η Αχαιή. Τα πολλά αρχοντικά που υπάρχουν παντού μέσα στην πόλη μαρτυρούν την άνθηση που υπήρχε στην περιοχή τους τελευταίους αιώνες. Η διαμονή μας στο νησί ήταν στο Elysion Hotel, ένα εντυπωσιακό ξενοδοχειακό συγκρότημα της Μυτιλίνης με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική άποψη και minimal επιλογές. Την εξαιρετική αυτή διαμονή την οφείλουμε στο Πρακτορείο Γενικού Τουρισμού Rika Travel και προσωπικά στην κυρία Ρίκα. Τον 19ο αιώνα, το λιμάνι της Μυτιλίνης έγινε το επίκεντρο του εμπορίου από τα παράλια της Μικράς Ασίας προς την Ελλάδα. Έτσι άνθησε η οικονομία του νησιού. Πολλά εργοστάσια και βιομηχανίες αναπτύχθηκαν γύρω από την πόλη, μία εξ αυτών και η σαπωνοποιία αλεπουδέλη της οικογένειας του νομπελίστα ποιητή μας Οδυσσέα Ελίτη. Τα υπέροχα αρχοντικά που υπάρχουν στην πόλη μαρτυρούν την οικονομική ευημερία του τόπου. Δύο Γιάννηδες, ο Γιάννης Φλωρίδης και ο Γιάννης Ελευθερίου, θα μας μιλήσουν και θα μας δώσουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη Μυτιλίνη και τη Λέσβο γενικότερα. Κάμα τα χταπόδια να μας κάνεις διαφήμιση. Τα χταποδάκια να μας κάνεις διαφήμιση. Okay. Έπεσα στην περίπτωση. Λοιπόν, Γιάννη, για πες μας εδώ πέντε πραγματάκια. Καταρχήν είμαστε Μακεδόνες και οι δύο, έτσι, εγώ από Θεσσαλονίκη, εσύ από Σέρες, αλλά βρεθήκαμε στη Μυτιλίνη. Βρεθήκαμε στη Μυτιλίνη. Ωραία. Για πες μου λοιπόν για την ιστορία εδώ της πόλης καταρχήν. Η πόλη είναι ίσως είναι από τις 7 αρχαιότερες πόλεις της Ευρώπης. Της Ευρώπης. Της Ευρώπης. Και αυτό αποδεικνύεται με χιλιάδες ιστορικά ευρήματα που υπάρχουν διάσπαρτα και στο νησί, αλλά και στην πόλη της Μυτιλίνης. Νόστιμους και ποιοτικούς μεζέδες του τόπου, όπως σαρδέλες καλονής, παστές αλλά και τηγανιτές, χταποδάκι και μελιτζάνες γεμιστές, καθώς και το περίφημο ούζο Μυτιλίνης, απολαύσαμε στην ταβέρνα του Τζίμι του Χοντρού με εξαιρετική θέα στο λιμάνι και την πόλη. Η ιστορία της από την εποχή του Χαλκού, παλαιολιθικής εποχής και γενικά ήταν ανέκαθεν πέρασμα και συνδετικός κρίκος της Ανατολής με τη Δύση. Thank you.
το νησί μου έχει τόσες ομορφιές που μπορεί κάποιος που θα έρθει εδώ οτιδήποτε ζητήσει, είμαι σίγουρος ότι θα το βρει. Θρησκευτικό τουρισμό. Έχουμε τα καλύτερα προσκυνήματα επάνω στο νησί, έτσι. Είναι γνωστά όπου υπάρχει Ορθοδοξία. Ο Άγιος Ραφαήλ, παράδειγμα. Είναι ο Άγιος Ραφαήλ. Είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Είναι η Παναγιά της Αγιάσου, η Παναγιά Ευρυφοκρατούσα. Είναι ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Αγαλιενός, ο τοπικός μας Άγιος. Παναγιά Αγγλικοφιλούσα στην Πέτρα με τα 114 σκαλιά, τα οποία είναι όλα γνωστά παγκοσμίως, έτσι. Ο ναός του Αγίου Θεράποντα, με αναγεννησιακό ρυθμό και με τον μεγαλοπρεπή τρούλο του, δεσπόζει στο λιμάνι της πόλης. Γοτθικά στοιχεία είναι εμφανή στο ναό, τα οποία τον κάνουν επιβλητικό και του δίνουν ξεχωριστό στυλ μοναδικό στην Ελλάδα. Ο Άγιος Θεράποντα είναι ίσως το σήμα κατατεθέν, όπως η Θεσσαλονίκη έχει το Λευκό Πύργο, η Μυτιλίνη έχει τον Άγιο Θεράποντα. Ο Άγιος Θεράποντα είναι ένα κτίσμα που ξεκίνησε το 800 την ανοικοδόμησή του και σήμερα αποτελεί ίσως έναν από τους ναούς με τα αρχιτεκτονικά και δομικά στοιχεία που δεν έχουν να ζηλέψουμε τίποτα από πόλεις όπως η Βενετία, όπως η Γένοβα, όπως περιοχές της Ιταλίας ή ακόμα και της Γαλλίας με πλούσιο παρελθόν και τεχνοτροπίες που συγκεντρώθηκαν σε αυτή την περιοχή και διαφορετικές από ναό σε ναό, από οικοδόμημα σε οικοδόμημα, εξαιτίας του ότι η Λέσβη ανέπτυξαν οικονομία στο σύνολο του γνωστού κόσμου του 1800 και του 1700, δημιούργησαν οικονομική δύναμη η οποία φαίνεται στα βιομηχανικά κτίρια.
κάστρο της Μυτιλίνης βρίσκεται επάνω σε λόφο, βόρεια από το σημερινό λιμάνι, μέσα σε μια χερσόνησο η οποία στην αρχαιότητα ήταν νησί. Το κάστρο διατηρείται σε καλή κατάσταση και είναι από τα μεγαλύτερα κάστρα της Μεσογείου, καλύπτοντας έκταση 200 στρεμάτων. Η κατασκευή του ξεκίνησε τον 6ο αιώνα επί Ιουστινιανού. Η σημερινή του μορφή οφείλεται κατά κύριο λόγο στον Φραγκίσκο Γατελούζο και τους διαδόχους του, καθώς και στους Οθωμανούς. Μέχρι σήμερα σώζονται μέσα στο φρούριο Οθωμανικό χαμάμ, τεκές, πυρητιδαποθήκη, μουσουλμανικό σπουδαστήριο, στρατιωτικό νοσοκομείο και φυλακές. Άξια τέκνα της Λέσβου από την αρχαιότητα ως και τις μέρες μας πολλά. Ο Πιτακός ο Μυτιλινέος, ένας από τους 7 σοφούς της αρχαίας Ελλάδας, πολιτικός και στρατιωτικός ηγέτης της Μυτιλίνης. Η Σαπφό, γεννημένη στην Ερεσό, ήταν η σημαντικότερη λυρική ποιήτρια της αρχαιότητας, όπως και ο Αλκαίος. Από τους πιο σύγχρονους ήταν ο ζωγράφος Θεόφιλος Χατζημιχαήλ. Ζωγράφιζε σε τείχους, πόρτες και παράθυρα, γι' αυτό και ένα πολύ σημαντικό μέρος του έργου του έχει χαθεί. Αυτή τη στιγμή, πίνακες του Θεόφιλου είναι ασφαλισμένοι από την Lloyd's του Λονδίνου για τεράστια ποσά. Άλλος ένας επιφανής Μυτιλινιός ήταν ο Στρατής Ελευθεριάδης, γνωστός επίσης με το καλλιτεχνικό όνομα Τεριάντ. Ήταν τεχνοκριτικός, συλλέκτης έργων τέχνης και εκδότης βιβλίων. Στον Ελευθεριάδη άλλωστε οφείλεται και η ανακάλυψη του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου. Ο Στρατής Μυριβίλης επίσης, συγγραφέας και ένας από τους σημαντικότερους πεζογράφους της γενιάς του 30, γεννήθηκε εδώ στην Σικαμινέα της Λέσβου. Η ζωή εν τάφο και η Παναγία η Γοργόνα είναι τα σημαντικότερα μυθιστορήματά του. Καταγωγή από τη Λέσβο είχε και ο νομπελίστας ποιητής μας Οδυσσέας Ελίτης.